Ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ τα παιδιά της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί μάλλον έχει πιάσει δουλειά που κάνουμε τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα με τον Γιώργη Παρέα και πολύ άλλο κόσμο. Τα αντιαπαγορευτικά αιτήματα και τα επιχειρήματα που καταλήγουν να ακούμε και από κυβερνητικούς βουλευτές δεν χρειάζεται να τα αναπαράγουμε συνέχεια. Θεωρώ ότι είναι κάποια πράγματα δεδομένα. Τις τελευταίες δύο μέρες προφανώς έχετε ακούσει έτσι, για την σπουδαιότητα του φυτού της κάναβης και για την πολυχρηστικότητά του και σε κλωστικό βιομηχανικό επίπεδο αλλά και σε θεραπευτικό επίπεδο. Εγώ πιο πολύ ήρθα εδώ πέρα έτσι, για να επιχειρηματολογήσω εν συντομία σε ό,τι αφορά την αποτυχία των απαγορευτικών πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια. Ακούσαμε εδώ πέρα και από τους συνομιλητές μου ότι είναι γεγονός το ότι οι απαγορευτικές πολιτικές και οι πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια της καταστολής δείχνουν να έχουν αποτύχει. Πολλές φορές σκέφτομαι έτσι και όλοι καλύτερα να σκεφτούμε πώς θα ήταν, ας πούμε, να απαγορευτεί αύριο η χρήση της ζάχαρης ή η χρήση του καπνού. Θεωρούμε ότι θα είχαμε επιθυμητό αποτέλεσμα, θα κάναμε μια κοινωνία δηλαδή η οποία δεν θα τρώγε την επιβλαβή και εξαρτησιογόνο ζάχαρη ή δεν θα κάπνιζε καθόλου τσιγάρα. Όπως ακούστηκε και πριν, το να υπάρξει μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν ουσίες είτε για την εφορική τους διάσταση, είτε για την θεραπευτική, είτε για την θρησκευτική ή οτιδήποτε, δεν πρόκειται να υπάρξει και ούτε έχει υπάρξει. Επομένως, βαδίζοντας με αυτό σαν δεδομένο και με δεδομένο το ότι εκατομμύρια συνάνθρωποι μας κάνουν χρήση παράνομων αυτή τη στιγμή ουσιών, πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό το πλαίσιο έχει φέρει θετικά αποτελέσματα. Έτσι, ή όχι. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά του 2017, περισσότερα από 250 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάνουν χρήση ουσιών, συμπεριλαμβανομένες της κάναβης, που είναι πιο διαδεδομένη, και γύρω στα 30 εκατομμύρια από αυτούς κάνουν προβληματική χρήση κυρίως οπιοειδών, έτσι, κυρίως χημικών εξαρτησιογόνων ουσιών. Η έκθεση στις 50 πρώτες σελίδες αφιερώνεται στο πόσο ζημιά έχει γίνει από την κατάχρηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, οι οποίες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Υπάρχουν νέες χημικές επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες μπαίνουν καθημερινά στο προσκήνιο, τις οποίες ούτε ο νόμος μπορεί να ελέγξει, δηλαδή και κανένας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του ΟΗΕ, η ζήτηση των παράνομων ουσιών είναι μεγαλύτερη από ποτέ, όσο και η προσφορά των παράνομων ουσιών είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πλήρης αποτυχία 80 χρόνων απαγόρευσης, γιατί δεν έχει μειωθεί ούτε η ζήτηση, ούτε η προσφορά ουσιών, που είναι ο κύριος στόχος αυτών των πολιτικών. Κατά τη γνώμη μου και πολλών άλλων ανθρώπων, υπάρχει πλήρης αποτυχία αυτών των απαγορευτικών πολιτικών, γιατί αφενός το να ποινικοποιείς την αυτοπροσβολή είναι μια προσβολή για το ποινικό μας πολιτισμό, αν θέλετε, και για το κράτος δικαίου. Και αφετέρου, γιατί κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και το να αποφασίσει τι θέλει να βάλει ο ίδιος στο κεφάλι του. Το να το απαγορεύσουμε αυτό είναι σαν να λέμε ότι για να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα θα απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα. Δεν είναι δυνατόν. Με τα αυτοκίνητα τι κάνουμε? Φτιάχνουμε καλύτερους δρόμους, μαθαίνουμε τον κόσμο να οδηγάει καλύτερα, να έχει μια πιο κοινωνική συμπεριφορά και να χρησιμοποιεί με ασφάλεια το μέσο που του δίνεται. Κάτι αντίστοιχο
πρέπει να γίνει και σε ό,τι αφορά την χρήση ουσιών και την εξάρτηση από ουσίες. Εμείς σαν ηλιόσποροι, συνεχίζοντας και παρέα με τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο τα τελευταία 15 χρόνια και συνεχίζοντας τον αγώνα που κάνουν τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα, θέλαμε να δείξουμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική σε αυτή την πολιτική της καταστολής και της ποινικοποίησης, που τα τελευταία χρόνια εκφράζεται ως πολιτική μείωση της βλάβης. Ότι παίρνουμε δηλαδή σαν δεδομένο το ότι υπάρχουν εκατομμύρια συνάνθρωποι μας που καταναλώνουν ουσίες και βρίσκουμε έναν τρόπο για να μειώσουμε τη βλάβη και σε αυτούς και στον κοινωνικό τους περίγυρο και στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή οι απαγορευτικές πολιτικές, από ό,τι βλέπουμε είτε από τους επιστήμονες είτε από τους πολιτικούς, και έχουμε πλέον τα δεδομένα όλων αυτών των χρόνων, έχουν συμβάλει περισσότερο στην αύξηση της βλάβης και όχι στην μείωση της προσφοράς και της ζήτησης και προφανώς όχι στην μείωση της βλάβης. Οι ίδιες δηλαδή οι πολιτικές έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από τις ίδιες τις ουσίες. Από ό,τι βλέπουμε από επιστημονικές έρευνες, έτσι που είναι ευρέως διαδεδομένες στο διαδίκτυο. Η άγνοια τώρα, την εποχή του διαδικτύου και της άμεσης πρόσβασης στην πληροφορία και η δαιμονοποίηση και της χρήσης ουσιών εν γέννη, αλλά και της κάναβης, προφανώς είναι μια εσκεμμένη και ιδεολογική προσέγγιση, έτσι. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια δεν στηρίζονται στα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνές καλές πρακτικές, αλλά σε μια ιδεολειψία και σε αυτό το ανέφικτο της κοινωνίας χωρίς ναρκωτικά, που προωθούν διάφοροι και κρατικοί φορείς, αλλά και πολιτικά κόμματα. Βλέπουμε σε όλο τον κόσμο μια σημαντική μεταστροφή, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που έχει απελευθερωθεί και η έρευνα γύρω από την κάναβη και από τις άλλες ουσίες. Βλέπουμε χώρες που από εκεί που ήταν οι παγκόσμιοι σερίφηδες, όπως είναι οι Αμερικάνοι, τώρα έχουν γίνει πρωτοπόροι στην καλλιέργεια και στη μεταποίηση κάναβης για ιατρική και φορική χρήση. Βλέπουμε τον Καναδά, όπου τον ήδη εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ιατρικής χρήσης για εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς και τον Ιούλιο, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουν το ότι υπάρχουν εκατομμύρια χρήστες κάναβης στον Καναδά. Ο Καναδάς είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη χρήση σε όλο τον κόσμο, έτσι, σε κάναβη κατά κεφαλή. Επειδή αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κόσμος που καπνίζει κάναβη, εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα μείωσης της βλάβης, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά αφενός την αποποινικοποίηση της χρήσης και κατοχής και αφετέρου την νόμιμη ρύθμιση της παραγωγής και διανομής κάναβης για τους ενήλικες πολίτες της χώρας. Θα το δούμε σε 2-3 χρόνια. Τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά, όσο θεαματικά είναι τα αποτελέσματα που βλέπουμε από το Κολοράντο, από το Όρεγκον, από την Καλιφόρνια, από την Ουρουγουάη, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της κάναβης και βέβαια από την Πορτογαλία, που προαναφέρθηκε κιόλας, που είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο αφορά την αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών, που για εμάς όλα αυτά τα χρόνια είναι η καρδιά και η ουσία της αλλαγής αυτής της πολιτικής, το οποίο θα επηρεάσει και τα θέματα, τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε ακόμα στο θέμα της βιομηχανικής κάναβης, όπου υπάρχει αφενός η καταστολή και σύλληψη των συντρόφων μας για σαπούνια και χυλοπίτες, έτσι, από τη μία. Και από την άλλη υπάρχει ακόμα μια βραδία εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, π.χ. για τα τρόφιμα, για τα φάρμακα, για να έχουμε μια πλήρη αξιοποίηση του πιο ραγδαία και ταχαίως αναπτυσσόμενου οικονομικού κλάδου σε όλο τον κόσμο. Αν δεν υπάρξει αποποινικοποίηση της κατοχής και χρήσης, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε απρόσκοπτη βιομηχανική εκμετάλλευση, ούτε απρόσκοπτη, σαφέστατα, ιατρική εκμετάλλευση. Για εμάς, ένα σοβαρότατο πρόβλημα
και έλλειμμα της αλλαγής της νομοθεσίας πρόσφατα για την παραγωγή φαρμάκων από καναβιαρχή και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη ρύθμιση για τους ασθενείς. Το πιο σημαντικό θέμα για μας είναι το ότι δεν αποποινικοποιείται για τους ασθενείς η κατοχή κάναβης συγκεκριμένη ποσότητα, π.χ. όπως είναι στη Γερμανία για να καλύπτει τις ανάγκες του για ένα μήνα ή συγκεκριμένο αριθμό φυτών επίσης για να καλύπτει τις ανάγκες του. Το μοντέλο που πάει να εφαρμοστεί δυστυχώς και πόσο μάλλον για την κυβέρνηση που είναι επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τόσο κοινωνικό χαρακτήρα όσο θα περιμέναμε. Θα μπορούσε να έχει ένα σαφέστατα πιο ευρύ κοινωνικό χαρακτήρα και σε ό,τι αφορά την άμεση κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Δεν παίζουμε, δεν γίνεται να παίζουμε με ζωές. Έτσι, δηλαδή, όχι 120 μέρες, 10 μέρες έχει ο άλλος. Αυτό πρέπει να έχει γίνει χτες. Δεν παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Πρέπει να επιταχυνθούν λίγο κάποιες διαδικασίες. Το πολιτικό κόστος για εμάς πλέον είναι σε αυτούς που υποστηρίζουν τις πολιτικές της απαγόρευσης και όχι στις πλάτες αυτών που θέλουν να εφαρμόσουν πιο ανθρώπινες και δίκαιες πολιτικές. Σε 5 χρόνια οι υπόλογοι θα είναι αυτοί που υποστηρίζουν τις φυλακόφιλες πολιτικές. Έτσι. Είμαστε σε ένα πραγματικά εξαιρετικό και κέριο χρονικό σημείο όπου περισσότερες από 17 χώρες έχουν νομοποιήσει με τον ένα τον άλλο τρόπο την ιατρική χρήση κάναβης σε όλη την Ευρώπη και μόνο 6 χώρες είναι παραγωγή. Εμείς μπαίνουμε σε μια πραγματικά εξαιρετική συγκυρία και θα έπρεπε να μπούμε με πολύ μεγαλύτερο θάρρος και θράσος σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως ξέρουμε από την αγορά, όποιος πάρει καλή θέση, κάνει ένα καλό positioning στην αγορά στην αρχή, θα καταφέρει να το διατηρήσει και στην πορεία. Όποιος μπει με το σταυρό στο χέρι που λέμε, είναι αυτός από τους πρώτους που θα πεταχτεί έξω στην πορεία όταν αρχίσει να ξεφουσκώνει κιόλας αυτή η φούσκα. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούμε την κάναβη να έχει ένα στάτους όπως οποιοδήποτε άλλο αρωματικό θεραπευτικό βότανο στην Ελλάδα. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, να υπάρξει τουλάχιστον ένα πλαίσιο όπως είναι οι μικροζυθοποιίες και να ρυθμιστεί το ζήτημα της οικιακής ατομικής καλλιέργειας, της συλλογικής μη κερδοσκοπικής καλλιέργειας και βέβαια να υπάρξουν αδειοδοτημένα σημεία πώλησης για να αποφευχθεί το ζήτημα του παράνομου εμπορίου. Αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο ο όλος διάλογος είναι που όταν κάνουμε νόμιμη την κάναβη που θα καταφέρουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές για να χτυπήσουμε πραγματικά το παράνομο εμπόριο. Τη μαφία και το παράνομο εμπόριο δεν μπορούμε να τα χτυπήσουμε με ένα σύστημα και με ένα μοντέλο το οποίο δίνει έμφαση μόνο σε μεγάλες εταιρείες και σε ένα εμπορευματοποιημένο μοντέλο που δεν ανοίγει την αγορά αφενός στον Έλληνα παραγωγό και αφετέρου στον Έλληνα χρήστη και ασθενή, ο οποίος έχει το αναφέρετο δικαίωμα να έχει το φυτό του στο σπίτι του και να ελέγχει την ποιότητα με αυτόν τον τρόπο και να μην είναι εξαρτημένος από τα παρόνομα κυκλώματα. Δεν θα μακρηγορήσω. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση να κάνουμε ένα ωραίο διάλογο. Να είστε καλά.